Λοιπόν, καλά, με συνεπήρε το τραγούδι. Είχα αφιερωθεί, δεν θα μίλαγα τώρα. Ξεχάστηκα ότι είμαστε σε εκπομπή. Καλημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, θέλω να. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση να Ναι. είστε καλά. Θέλω να κάνουμε το εξή. Έτσι, τώρα αυτό παραβαίνει τι αρχέ και λοιπά και δεν έχει να κάνει με το σεβασμό. Απλά θέλω να μιλήσουμε στον ενικό, γιατί η όλη ιστορία εδώ, η διαδικασία τη συμμετοχή μα στην εκπομπή, είναι μια ανάλυση τη ψυχή μα, δηλαδή σαν ψυχοθεραπεία. Τα λέμε, μαζευόμαστε με φίλους που μας αρέσουν και γουστάρουμε και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία έχουν να μας δώσουν κάτι της. Γι' αυτό λέω να Συμφωνώ. μιλάμε στον ενικό, μην παρεξηγήσετε. Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα και κατά κάποιο τρόπο διώχνει και τον καθοσπρεπισμό που έτσι κι αλλιώς πρέπει να γκρεμιστεί. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ενικός, ναι. Και είναι και ευγενία, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ενικός. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τώρα, Γιάννη μου, από πού θες να ξεκινήσουμε? Από τη δουλειά που σίγουρα έχεις επενδύσει το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου ή να πιάσουμε την... Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από τη δουλειά, δηλαδή Ναι. από το κομμάτι αυτό το οποίο είναι η βασική ταυτότητα, θα έλεγα, της φυσιογνωμίας σου. Από μικρός ήθελες να γίνεις γιατρός, δηλαδή έτσι ξεκίνησε και τι σε έφερε κοντά σε αυτό που μας κάνει να χτυπάει έντονα και να μας δίνει ζωή, την καρδιά μας δηλαδή. Αγαπώ πάρα πολύ την ιατρική. Είναι μια επιστήμη ανθρωποκεντρική και αυτό έτσι με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτό ενθητεύτηκε και από τον πατέρα μου. Ο πατέρα μου ήταν γιατρό, αλλά χωρί να έχει κοιτάξει να κάνει κανένα από τα παιδιά του γιατρό. Μου έδωσε ένα δοκιχωτισμό έτσι ω πιτσιρικά, βλέποντα τον ίδιο μου τον πατέρα να συμμετέχει σε διάφορα ιατρικά δρόμενα βοήθεια. Το οποίο αυτό εμένα με πλάνεψε, να πω την αλήθεια. Δηλαδή είχε μεγάλη ουσία ένα άνθρωπο να μπορεί να βοηθήσει έναν συνάνθρωπό του και σε ακούγεται κάπω έτσι, τυπικά γενικότερο. Ναι, από μικρό μου άρεσε να γίνω γιατρό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ευτυχισμένο. Ειδικά καρδιολόγο έχει και αυτό το εντατικό, έχει έτσι μια αδρεναλίνη, έχει το επίγον και σου δίνει μεγάλη χαρά. Η καρδιολογία είναι απαιτητική και εκεί κολλάει κιόλα επειδή είναι τόσο απαιτητική και αφιερώνει και τόσο πάρα πολλέ ώρε, ότι θέλει και κάποια στιγμή να αποσυμπιεστεί από όλο αυτό. Και δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι γιατροί, δηλαδή αν ψάξει, αν συνελευθερωθεί στου γιατρού, θα δει ότι ο καθένα κάνει και από μία τέχνη. Και αυτό είναι μάλλον για να αποσυμπιεστεί. Άλλο ζωγραφική, άλλο φωτογραφία, άλλο γράψιμο, άλλο ποιήση, οτιδήποτε. Άλλο σε χαμηλό βαθμό, μέτριο, δεν έχει σημασία κανένα. Αλλά το χρειαζόμαστε. Γιατί και η τέχνη, και εδώ έρχεται και η συγγραφή και η μουσική, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιατρική. Καλά, ειδικά η μουσική. Γι' αυτό και οι αρχαίοι την είχαν πρώτο βήμα, έτσι. Και πλέον στις μέρες μας, ας πούμε, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα να αποδείξουν τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής. Τώρα δεν ξέρω αν θες σου κάνω και μία αναφορά σε όλο αυτό. Δηλαδή, με τα τελευταία δεδομένα, έχουμε δει ότι ειδικά ας πούμε, χαμηλές μουσικές, χαλαρωτικές μουσικές, αυτές που παίζουν σε χαμηλά BPM, τα λεγόμενα beat, φαίνεται όσον αφορά το δικό μου το κομμάτι ότι βελτιώνει το καρδιακό σύστημα, ακόμα και το αναπνευστικό, μειώνει το αγκιακό στρες, έξω την πίεση στους παλμούς και μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τον εγκέφαλο. Φαίνεται ότι Ναι. το εγκέφαλο το διεγείρει πάρα πάρα πολύ και έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή φαίνεται ότι βελτιώνει τη συγκέντρωση του ανθρώπου, ακόμα και την νοημοσύνη έχουν πει κάποιοι, ξεδιπλώνει τα συναισθήματα, πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ μπορώ να κολλήσω και το ρεμπέτικο, το να ξεδιπλώσει τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα δεν πρέπει να είναι έκλειστα, πρέπει να εκφράζονται. Εδώ έρχεται και το ρεμπέτικο. Ναι. Κατά τη δική μου άποψη, κατά τη δική μου ανάλυση, δεν είναι κατά μία έννοια επιστημονική. Έτσι, ό,τι σου ξεδιπλώνει αυτά τα συναισθήματα, δηλαδή. Εμένα έτσι και με τσίγκλησε όλο αυτό το γεγονός. Παρότι στην οικογένειά μου είχα όλη αυτή τη βάση, δηλαδή είχαμε όλα αυτά τα ακούσματα. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τον πατέρα μου στα τραπεζώματα. Όλο αυτό κατέληγε να κάνουμε ένα επιτραπέζιο τραγούδισμα, είτε με δημοτικά, είτε με ρεμπέτικα, είτε με λαϊκά, ή με τα έντυπα τη εποχή. Και έτσι μου ήταν πάρα πολύ οικείο το θέμα ρεμπέτικο. Βέβαια το ρεμπέτικο είναι σαν την όπερα, έτσι. Ή το λατρεύεις ή το μισείς. Εγώ προσωπικά την όπερα δεν τη μίσησα ποτέ. Ναι. Έχει να κάνει και με τον τρόπο υπολογισμού του καθενός μας στα διάφορα κοινωνικά και λαϊκά στρώματα, θέλω να προσθέσω. Αλλά να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί με έβαλες έτσι να Σαφώς, και ψαχτώ εδώ θέλω λίγο. να πω κάτι. Ναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Και αυτό ξέρετε κατά την ταπεινή μου άποψη γιατί γίνεται. Πιο πολύ λόγω της στιχουργικής. Η στιχουργική, ας πούμε, του ρεμπέτικου, του αστικού λαϊκού τραγουδιού,
είναι απλή, κατανοητή και έρχεται απευθείας στην καρδιά. Ναι. Και στη μεγάλη σημασία, η λαϊκή ποίηση είναι δύσκολη ποίηση. Το ότι να δώσει στον άλλον τις λέξεις αυτές τις κατάλληλες στο συγκεκριμένο σημείο και να σε κάνει να αισθανθείς είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, κανείς ακόμα δεν έχω δει στιχουργούς να μπορούν να ξεπεράσουν με την ευτυχή Παπαγιανοπούλου, παραδείγματος χάρη. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή λεξικό και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το ότι να σου πυροδοτεί ο στίχος και το τέμπο, το ρεμπέτικο έχει τρία στοιχεία. Το ρυθμό, το στίχο, τη στιχουργική και τις φωνές. Πρώτα, δεύτερα κτλ. Αυτό το μείγμα σου πυροδοτεί χαρά, γλέπει, ξεφάντωμα, σου απαλύνει τη λύπη, σου δημιουργεί μπέρτη, ένα ταλκά, ακόμα και ένα λύπημα. Γιατί έχει μια κινηματογραφικότητα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ακούς ακόμα και, και ένα παραπατικό στίχο, έτσι που μπορεί να μιλήσει αναστατικά, και παρατάσταση σε μεταφέρει σε μια εποχή ή σε ένα σκηνικό, σε ένα κινηματογραφικό καρέ. Έχει μεγάλη δύναμη και αντανακλά πάρα πολύ στα λαϊκά στρώματα. Και έχει σημασία γιατί εκεί είναι η βάση μας. Το ότι να διαφοροποιηθούμε από τους ανθρώπους σε έναν νεοπλουτισμό ή σε οτιδήποτε άλλο δεν έχει και κανένα νόημα. Έτσι. Άμα σκεφτούμε ότι ο αναθεναγμός των ανθρώπων είναι ένα κοινό συνέστημα, είτε σε πλούσιος είτε σε φτωχός. Αυτό είναι κοινό συνέστημα, ο κοινός αναθεναγμός. Δηλαδή δεν διαφοροποιείται. Και γι' αυτό το λόγο... Ειδικά στα λαϊκά στρώματα που υπέστησαν τόσα πολλά βάσανα, είτε αυτό λέγεται διωγμή, εξορίες, δεν ξέρω τι, φτώχεια, ανέχεια, έχουν δημιουργήσει ένα μείγμα, γιατί όλα αυτά μπήκανε μέσα στο ρεμπέτικο και το αστικό λαϊκό τραγούδι, όλα αυτά τα βιώματα. Έχει γίνει ένα εκρηκτικό μείγμα που μου φαντάζει πολύ λίγο ψυχο, ας πούμε, το ότι να μην σε συγκινήσει όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί και πώς συνδεόμαστε εμείς με κάποια τραγούδια? Δηλαδή, έρχεται κάποιο τραγούδι που έχει γράψει ο Μάρκος τη δεκαετία του 30 και κουμπώνει πάνω μας και λέμε: παιδιά, αυτό είναι για μένα, έχει γραφτεί για μένα, είναι τα βιώματα της ζωής μου. Και παράλληλα, ακούμε και τραγούδια που μπορεί να είναι πολύ απόμακρα από εμάς, ξέρω εγώ, κάποια τραγούδια της φυλακής, κάποια τραγούδια για ναρκωτικές ουσίες κλπ. Και ακόμα και με αυτά συνδεόμαστε. Πώς γίνεται αυτό το μείγμα, αυτή η σύνδεση, ακόμα και με τραγούδια που δεν είναι στο δικό μας κόσμο, αλλά νιώθουμε ότι είναι. Έχει να κάνει με τα διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας ή ενδεχομένως και με προηγούμενες καταστάσεις που έχουμε ζήσει και δεν τις γνωρίζουμε. Λέω εγώ τώρα υποψιαζόμενος κάποια πράγματα. Το έχω σκεφτεί και αυτό, γι' αυτό το λέω. Πιάσαμε τον Μάρκο. Ειδικά ο Μάρκος είναι μυθαγωγικός. Ειδικά ο Μάρκος, όπως και γενικό το ρεμπέτικο, κουβαλάει τη μισή ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή ο Μάρκος έχει μέσα οδή από το Βυζάντιο. Έχει δωρικούς δεσμούς. Έχει δρόμους. Δηλαδή μυρίζει Βυζάντιο. Ειδικά το παίξιμό του, το ζεμπέκικό του, δεν είναι ένα ζεμπέκικο που να σηκωθείς, να σε σηκώσει, να χορέψεις έτσι κονσερβοποιημένα, ας πούμε, για να κάνεις μια επίδειξη γυμναστικής. Πρέπει να σηκωθείς επειδή θα σε καπνίσει. Ναι, είναι αντιπροσωπευτικό. Πώς το είπες, αυτό ήταν. Ειδικά ο Μάρκος. Φωτογράφησες μια πραγματικότητα. Μάρκος, εμένα με συγκλονίζει. Έχει αυτό το ξερό στα κάτω παίξιμο, χωρίς να έχει τίποτα περίεργες φιωριτούρες και κακότεχνες φιωριτούρες. Ναι. Κουμπώνοντας, πώς να το πω, απόλυτα με τη μουργάνα, με του ρεμπετοκύθαρου, δίνοντας έτσι ένα βαρό βηματισμό ζεμπέτικου, όχι κλάψας, γιατί θα σου πει, έχει ζεμπέτικο που θα μιλήσουν για χωρισμό, που θα μιλήσουν για έναν εκπληρωτό έρωτα, όχι όμως με κλάψα, με ανάστημα και τσαμπουκά. Ναι, αυτό, ναι, και με εκδίκηση μερικές φορές, έτσι κάποια τραγούδια του, ας πούμε, βγάζουν και ένα κομμάτι. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αυτό το κάνει και η αγαπημένη μου, η Μπέλου. Που η έχει μιλήσει για εκτελεσμένους, για εξορίες, όλα αυτά. Ταιριάζουμε σε όλα, γιατρέ μου, ταιριάζουμε σε όλα. Δηλαδή, η γυναίκα αυτή μέσω του τραγουδιού υψώνει αυτές τις λέξεις, όχι μόνο για να συγκινηθείς, για να κλάψεις, αλλά για να φυσικώσει. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Μορφές. Ατακάρω κι εγώ πάνω στις κουβέντες σου, σε παρακαλώ, για να μπορέσω να πω κάποια πράγματα που ενδεχομένως έχουν ενδιαφέρον. Μορφές σαν τον Μάρκο το Βαμακάρι, εκείνη την εποχή, αγράμματος όπως ήταν ο Μάρκος, έτσι, ήξεραν ποιοι είναι, είπες ας πούμε ότι πάταγε σε βυζαντινούς ρυθμούς μουσικής, ήξερε, το έκανε επισκοπό, ή ερχόταν έτσι ένα αυθόρμητο πράγμα το οποίο βγήκε
και μας έδωσε να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η φύση μας και αυτός ο άνθρωπος ήρθε να μας την εξηγήσει μέσα από την απλότητά του και χωρίς να θέλει να μας δείξει «Ω, θα σας πω εγώ τώρα για την βυζαντινή μουσική», «Ω, θα σας μάθω εγώ ποιο είναι το ρεμπέτικο». Δεν τα έχει αυτά ο Μάρκος. Όχι, όχι. Συμφωνώ μαζί σου, Νίκο. Ήταν επιπτώδης. Ήταν αντανακλαστικός. Ήταν της αυτόματης γραφής. Δηλαδή και ο ίδιος ο Μάρκος νομίζω δεν φανταζόταν ότι αυτό που έφτιαζε ήταν ένας ακρογωνιαίος λίθος, σε πάση περιπτώσει, της μουσικής μας πολιτισμικής κληρονομιάς. Είναι εκεί που πατήσαμε, κουβαλούσε μία ιστορία αιώνων πίσω, γνωρίζοντας Μακάνια, γνωρίζοντας Μπουζένια, γνωρίζοντας Βυζαντινούς, Πλάγιο ήχο κτλ. Και δίνοντάς τα και μεταφέροντάς τα. Εκεί βέβαια υπάρχει ένα κομβικό σημείο και εκεί είναι μια φοβερή ζήμωση. Το προπολεμικό ρεμπέτικο, έτσι όπως ήταν με αντιπροσώπους όπως ήταν ο Μάρκος, όταν ήρθε και ζυμώθηκε με όλη αυτή τη μικρασιάτικη σχολή. Δίνοντας, και αυτό μετά είναι το αστικό λαϊκό τραγούδι που λέμε. Βάζοντας βέβαια οι μικρασιάτικες για να τους περάσω και να τους αδικήσω, εννοείται, τόσα πολλά ηχοχρώματα, τόσα πολλά αρώματα, με μουσικές ζυγές φοβερές, με δεξιοτεχνίες και παντρεύοντας μπουζούκια, με ούτια, με κλαρινοβιόλια, με σαντούρια, με μπαγκλαμάδες. Και αυτό από μόνο του, δηλαδή έτσι όπως εγώ το περιγράφω, είναι σαν ένας μουσικός κήπος, έτσι μια πανδεσία. Ναι. Τώρα μπορεί να είμαι και υπερβολικός, δεν ξέρω, έτσι το αισθάνομαι και είμαι και αισθάνομαι το αισθάνομαι έτσι. Πάντως και ένας από τους θρύλους του ρεμπέτικου και κομμάτι της ομάδας της τετράδας του Πειραιά, ο Στράτος ο Παγιουμτζής, από εκεί είχε ρίζα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, δηλαδή πόσο όλο αυτό το... η συνύπαρξη, η μυσταγωγική συνύπαρξη μετουσιώθηκε σε κάτι τελείως διαφορετικό μέσα από τον κόσμο του ρεμπέτικου. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω και θεωρώ ότι είναι σημαντικό, είναι ωραία, έχουμε πάει σε μια άλλη εποχή, συζητάμε κάποια άλλα δεδομένα και είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να είναι κολλημένοι σε αυτό το παρελθόν. Ήταν τόσο έντονο αυτό το παρελθόν που μπορεί ακόμα και σήμερα να μας δίνει δύναμη να αποτελεί μια πηγή έμπνευσης για να πορευόμαστε μέσα από αυτό. Μιλάμε για εκείνες τις δύσκολες εποχές, έτσι, που υπήρχαν τα χαμητυπία, οι τεκέδες, η οίκη ανοχής στον Πειραιά, η Τρούμπα, ήταν περιοχές δηλαδή και εποχές πάρα πολύ δύσκολες. Όμως αυτές είμαστε ακόμα αγγυλωμένοι, αυτές θαυμάζουμε, αυτές είναι οι προσωπικότητες που έχουν ξεπεταχτεί μέσα από το ρεμπέτικο και μέσα από τη ζωή της κοινωνίας τότε και νομίζω ότι μας δίνουν ακόμα και σήμερα κάποιες μορφές και λέμε πω 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 πω. Δηλαδή μας διαμορφώνουν και εμάς σαν ανθρώπους. Λέω εγώ όσοι είμαστε ενταγμένοι σε αυτό το μαγικό κόσμο που περιγράφεις, γιατρέ. Ναι, εννοείται, αξίζει. Γιατί η ρίζα και το χρέος είναι δύο έννοιες συμβασμένες. Όχι, δεν πρέπει να τα αφήσουμε αυτό. Όλη αυτή η εποχή, ξέρετε, και η ζωή έχει μια κυκλική αφήγηση, έτσι. Δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο στο δικό μας μικρό κόσμο. Μπορούμε να δούμε και δίπλα άλλες χώρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι μία περίοδο έντονης φτώχειας ή μία περίοδο έντονης ανέχειας ή ακόμα έχει ξεσηκωμού, όλο αυτό μπορεί να ξανάρθει ή μπορεί να εμφανίζεται στη διπλανή χώρα. Δηλαδή, μια ιστορία μια χώρα η οποία εμφανίζει αυτά τα χαρακτηριστικά, εμφανίζει όλη αυτή την θυσιαστική αντίθεση που προσφέραν οι άνθρωποι, επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μην συγκινηθούμε από ανθρώπους που προσφέρανε το αίμα τους και απλά εμείς η νεότερη γενιά αυτό το αίμα το έχουμε πάρει και το έχουμε κάνει μελάνι και ήχο. Γιατί εδώ ανοίγω και μια παρένθεση ότι η νεότερη γενιά που ασχολείται με το ρεμπέτικο είναι σπουδαία. Σπουδαία. Είναι μελετημένη, το αντιπροσωπεύει με πάρα πολύ σεβασμό και είναι σαν να υπάρχει μια καταγραφή του τότε και του τώρα, δηλαδή σαν να γεφυρώνονται οι γενιές, σαν να λέμε πρώτη γενιά από τους ρεμπέτικες, δεύτερη, τρίτη, μεταρεμπέτικο, νεορεμπέτικο, που όλο αυτό έχει μια γεφυρική καταγραφή. Όχι, δεν απαρνιόμαστε την ιστορία μας, αντιθέτως είμαστε περήφανοι για αυτή. Το ότι κάποιος να είναι φτωχός, βιωματικά να επιβίωσε, να θυσιάστηκε, να προσέφερε στον τόπο αυτό που λέμε την ειρήνευση και την ελευθερία, είναι μεγάλες. Είναι ένα αποτύπωμα που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι περισσότεροι από αυτούς είναι άσημοι, είτε και γνωστοί, αλλά υπάρχουν και πρωταγωνιστές πάρα πάρα πολύ άγνωστοι, οι οποίοι προσφέρανε σε αυτόν τον τόπο. Και εδώ λίγο κάνω πάσα και για το τελευταίο βιβλίο, το Χαράμι και Σαριανής, που εγώ
διαβάζοντας, προσπαθώντας να γράψω για το χάρα μας, για την κατοχική εικόνα της Αθήνας, εννοείται έπεσα πάνω στην Κεφαριανή, γιατί πρωταγωνιστεί φοβερά. Αλλά το συγκλονιστεί για το πόσο αίμα χύθηκε. Δηλαδή έπεσα συνέχεια πάνω στο ΕΑΜ, έπεσα σε ανθρώπους που εντάξει αυτό προσδιοριζόντουσαν ως κομμουνιστές. Δηλαδή δεν πρέπει να μας φοβίζουν, να μας χαλάει αυτό. Γιατί να μας χαλάει? Όχι, το λέω γενικό, δεν το λέω για μένα. Ναι. Το λέω γενικότερα. Δηλαδή, και εγώ γενικότερα το λέω. Ο άνθρωπος, άμα βγάλουμε την κομματική προβιά που μπορεί να έχει ο καθένας μας και το δούμε φάτσα αυτό, τότε θα το αξιολογήσουμε καλά. Και είναι τρομερά συγκινησιακό όλες αυτές τις ιστορίες και όλος αυτός ο κόσμος που εκτελέστηκε, που θυσιάστηκε στην αντίσταση, και όχι μόνο κομμουνιστές, ακόμα και άνθρωποι που λειτουργήσαν έτσι με τη μέθοδο του ενστίκτου, δηλαδή θέλαν την ελευθερία τους, δεν μπορούσαν. Και εκεί είναι και το κουόρε, αν θες, του βιβλίου μου. Δηλαδή το σώμα, η καρδιά του βιβλίου, ας πούμε, για το Χάραμα και Σαριανής, έχει αυτό το ερώτημα. Δηλαδή υπήρχαν δύο αντίπαλες ανθρώπινες φιγούρες, ας πούμε. Αυτός που διάλεξε τον δρόμο της αντίθεσης, της θυσίας, και αυτός που διάλεξε τον δρόμο της συνεργασίας και της προδοσίας προς προσωπικό όφελος ή ακόμα και προς μια αρρωστημένη ιδεολογία. Και αυτό το πράγμα μεταφέρεται μετά στους απογόνους σαν μια κυκλική σπονδυλωτή αφήγηση και μεταφέρεται αυτό το καρέ πώς θα το διαχειριστεί η νεότερη γενιά. Τι διαλέγει να κάνει σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή. Δηλαδή τι αποτύπωμα θες να αφήσεις σε αυτό το δουλειά. Θέλω να κάνουμε το εξής. Να μιλήσουμε για το συγγραφικό έργο και να ακούσουμε το τραγούδι 50 χρόνια στάχτη και αλάτι με την Κατερίνα Τσιρίδου. Είναι φανταστικό, το άκουσα πραγματικά. Να πω κάτι για την Κατερίνα Τσιρίδου. Η Κατερίνα Τσιρίδου είναι σπουδαία γυναίκα. Εμένα είναι σπουδαία φίλη μου. Είναι διαμάντι, είναι ατόπιο. Ένας ακατέργαστος χαρακτήρας που από μόνος του είναι σπουδαίος χαρακτήρας. Και όσον αφορά τη φωνή, έχει μια καθαρότητα το κορίτσι, που ακόμα και άρρωστο και ρημίτη δεν έχει λαρυγγίτη. Θα τραγουδήσει καθαρά, μέχρι τρελάνε. Είναι η πιο σπουδαία αντιπρόσωπος αυτή τη στιγμή που έχουμε, τη λεγόμενη ρεμπέτικη σχολή. Και ένα εξίσου καλό που έχει, και εγώ το ζω και θα σα το λέω έτσι με δόλο, είναι ότι αγκαλιάζει, λες και είναι η μαμά ρεμπέτησα, αγκαλιάζει όλη την νεότερη γενιά, σαν να του θέλει. Να τους δείξει, να πατήσουν στα μονοπάτια, να δώσει. Ξέρετε, το ότι να δίνεις γνώση, κάποιοι παλιοί δεν το είχαν. Η Κατερίνα το έχει άφθονα. Αγαπώ, Κατερίνα, αν μ' ακούς. Πολύ καλή φίλη και αγαπημένη. 50 χρόνια στάχτη και αλάτι. Καλά, μέσα στο Σαββατοκύριακο το άκουσα 5-6 φορές το τραγούδι, έτσι, για να μπορέσω να νιώσω το στίχο, δηλαδή να μπω στο πνεύμα τη συγγραφή αυτού του στίχου. Μιλάμε με τον Γιάννη Τσιαντή, καρδιολόγο, συγγραφέα και συνθέτη. Έχει γράψει αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε μόλις τώρα η Κατερίνα Τσιρίδου, 50 χρόνια στάχτη και αλάτι, την ιστορία μας δηλαδή. Και θέλω να ρωτήσω, γιατρέ μου, για το κομμάτι το συγγραφικό, να περάσουμε και σε αυτό. Η πρώτη δουλειά έγινε το 2014 με το βιβλίο 7 και στη συνέχεια ακολούθησε το κορίτσι του Τεκέ, από όπου και ακούμε τα τραγούδια, το 2020, και τώρα έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, και είναι και από τους λόγους που σε φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, το Χάραμα και Σαριανής. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο το κομμάτι αυτό με τη σειρά, δηλαδή τελειώνεις τη δουλειά που είναι μέσα σε ένταση και αδρεναλίνη όπως μας την έχεις περιγράψει και θέλεις να ξεσπάσεις. Πιάνεις ένα κομμάτι χαρτί, γράφεις τη σκέψη σου και αποτυπώνονται αυτές μερικές φορές και σε μορφή στίχου. Αυτό το κομμάτι λίγο θα ήθελα να μας εξηγήσεις. Ναι, η δουλειά μου εμένα είναι απαιτητική. Καταναλώ πάρα πολλές ώρες στο γιατρείο. Εδώ θα βάλω στο κάδρο και τη σύζυγο. Είναι μεγάλη βοήθεια. Και αν δεν είχε και βοήθεια γενικότερα, αν δεν ήμασταν μια ομάδα γενικότερα, δεν θα μπορούσα να καταφέρω όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό γιατί, όπως προανέφερα, όντως καταναλώ πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή το κομμάτι, το προσωπικό φτάνει να είναι το βράδυ, δηλαδή καθόμαστε και έγραφα 11 με 12. Το κορίτσι του Τεκέ, καταρχάς πέρασα πάρα πολύ, ήταν μια πανέμορφη διαδρομή. Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί με τη γυναίκα μου και τα παιδιά πηγαίναμε, είχαμε επισκεφτεί τον Πειραιά, την Τραβετσόνα, την περπατήσαμε με μαγνητοφωνάκια, μαγνητοφωνούσαμε ανθρώπους, από μαγνητοφωνούσαμε στο σπίτι και το βάζω στο πλευντικό γιατί με βέβαια και σύζυγος. Πολύ ωραία. Γράφαμε. Τα περπατήσαμε τα σοκάκια, δηλαδή αυτή την οσμή την πήραμε.
Έτσι το κάναμε και με την Κεσαριανή. Μου είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, καταναλώνω την μία ώρα την βραδινή μπορεί να γυρίσει και να ξεκουραστεί. Και εμένα με ξεκουράζει, αυτό είναι λίγο το οξύμορο. Κάθομαι στον υπολογιστή μου ή παίρνω το τραβιάκι μου, γράφω ένα σκελετό, φτιάχνω μια σκαλέτα και ξεκινάω, διαβάζω. Γιατί όλο αυτό έχει και βιβλιογραφία από πίσω, δεν είναι απλό. Φαντάζεστε. Και εδώ πέρα να τονίσω ότι εγώ προσωπικά, επειδή είχα ένα θεματάκι, δεν διεκδικώ όρους ερευνητολόγου ή ιστορικού ερευνητή. Είναι καθαρά μυθιστόρημα. Απλά αυτό είναι που ταλαντεύεται μεταξύ ιστορίες και επινόησης. Ναι. Αυτό που κάνω, ή αν θες, μεταξύ μυθοπλασίας και προσωπικής αφήγησης. Ναι, καλά. Δηλαδή, άμα γράφεις είναι... καλά και κάνεις καλή δουλειά, όλο και κάποιος θα βρεθεί να πει κάτι. Εντάξει. Ναι, όχι, σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Η ερευνητολογία διεκδικείται πάρα πολύ έντονα. Εγώ προσωπικά το δηλώνω, δεν διεκδικώ τέτοιο τίτλο προς Θεού καμία. Ναι, ναι, ναι. Την γραφέα, το ρήμα, τη ζωγραφία γράφω. Απλά μου αρέσει να πιάνω και κομμάτια ιστορίες ή αν θες να ανοιξώνω μέσω της λέξης ή του ήχου κάποια κομμάτια σελίδων της ιστορίας, μπορεί να ήταν και παραμερισμένα ή που αξίζουν να γραφτούν και ξαναγραφτούν και ξαναγραφτούν. Ναι. Αυτό. Τα παιδιά πόσο ετών είναι? Τα παιδιά είναι 9 και 7. Αγόρια, κορίτσια? Κοριτσάκια, κοριτσάκια. Άντε, μπράβο. Η σύζυγος, το όνομά της? Ευαγγελία. Ευαγγελία. Μπράβο, Ευαγγελία μου, μπράβο. Η και στις κοριτσάρες σας. Είναι βράχος. Είναι πολύ όμορφο να ακούσω ότι υπάρχουν δύο άνθρωποι που αγαπιούνται έτσι και υποστηρίζονται έτσι. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι το κορυφαίο. Είναι και του χώρου, Ευαγγελία. Είναι νοσηλεύτρια. Μαζί δουλεύουν το γιατρείο, έτσι οι γιατροί νοσηλεύτρια μαζί. Καταναλώνουμε πάρα πολλές ώρες την ημέρα παρέα. Και δεν φαίνεται, δεν κουράζει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή πολλοί, ας πούμε, μπορεί να κουράζουν να δουλεύουν με τη σύζυγο. Εμείς είμαστε μαζί, ρε παιδί μου, έχουμε, τι να πω τώρα, ταιριαστή. Καλό, κακό, δεν ξέρω. καλό ακούγεται αυτό τώρα να είσαι με τη σύντροφό σου τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα καθημερινά και να μην βαριέσαι. Ωραία, μιλάμε, λες, είμαστε κολλητοί. σε τέτοια επίπεδα. Τα κορίτσια ακολουθούν, οι μικρές ακολουθούν. Τα παιδάκια τα τρέχουν, τα τρέχουμε συνέχεια. Προσπαθώ να μοιράσω εικόνες. Επίσης, χωρίς να είναι τεχνικό ότι είναι ο καλός μπαμπάς ή ο καλός μπαμπάς, προς Θεού όλοι το παλεύουμε και προσπαθούμε. Εγώ αυτό που κάνω είναι τα στεριανίζω τα παιδιά και εγώ με τη σύζυγο. Πάμε από εδώ, από εκεί. Τα Σαββατοκύριακα προσπαθώ να τα κρατήσω ιερά, γιατί όλη την εβδομάδα δουλεύουμε. Εγώ προσωπικά δουλεύω 10 ώρες σίγουρα και. Τα Σαββατοκύριακα τα αφήνουμε ιερά. Ιερά για τα παιδιά, για τη φαμίλια και πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά. Όχι σε επίπεδο πώς θα χαλάσει περισσότερα λεφτά, καμία σχέση. Σε επίπεδο βόλτας, δραστηριοτήτων, πράγματα που μπορούν να δουν, που μπορούν και λίγο ξύμωρα για τα παιδιά, έτσι. Με την έννοια το ότι να πάνε να ακούσουν μια παράσταση του Ρεμπέτη. Το ότι να πάμε να δουν την Κεσαριανή. Γιατί και την Κεσαριανή τα έπαιρνα μαζί μου. Και κοιτάγαμε τα προσφυγικά, κοιτάγαμε τους τοίχους της πολυκατοικίας μετρού με τις τρύπες από τα Δεκέμβρια, να βλέπαμε και αυτοί απορροφούσαν εικόνες. Το τι θα βγει τώρα από όλη αυτή τη δήμωση και από αυτό το καζάνι. Αν θα βγει, λέει. Καλά. Αν θα βγει, λέει. Είμαι της ίδιας ακριβώς φιλοσοφίας και αυτό που είπες νωρίτερα, δηλαδή ότι προσπαθώ να τους μοιράσω εικόνες, ήταν ακριβώς με υπογραφή όπως το νιώθεις και όπως είναι πραγματικά. Έχουμε μόνο 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος, που λένε οι δημοσιογράφοι. Θέλω να μου πεις για το βιβλίο το επόμενο, πότε κυκλοφορεί και πότε μπορούμε να βρούμε και τα προηγούμενα βιβλία και πού και πώς. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε από κοντά. Το Χάραμα και Σαργιανής, μάλλον έχουμε ένα λίγο πρόβλημα με το τυπογραφείο. Θα βγει περίπου σε ένα μήνα ή θα πέσει τώρα στα Χριστούγεννα ή θα πέσει την πρώτη εβδομάδα με το δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Αυτό. Και δεν μπορώ να το θέσω, να πω ακριβής η ημερομηνία. Τι άλλο με ρώτησες? Για τα προηγούμενα βιβλία. Εντάξει, είναι το Κορίτσι του ΚΕ, είναι από τις εκδόσεις Μετρονόμος, όπως και το 7. Το 7 είναι ένα περίεργο βιβλίο, ένα σενάριο που το έχουμε γράψει μαζί με τον κουμπάρο μου Τάσου Κακλαμάνη. Είναι η συγγραφή των δύο, δηλαδή έχουμε μοιράσει την ημέρα. Ο Τάσος, ο ένας γράφει το πρωί και ο άλλος γράφει το βράδυ με έναν ήρωα. Και αυτό από τις εκδόσεις Μετρονόμου, όπως και το Χάραμα και Σαργιανή. Είναι διπλή έκδοση, που μου λέγει και ο Βάκης, χτυπάς με διπλές εκδόσεις. Δηλαδή είναι βιβλίο με CD το Χάραμα και Σαργιανή, όπως και το Κορίτσι του ΤΚΕ.
στο Χάραμα και Σαργανής που έρχεται έχει 14 συνένα τραγούδια. Το λέω έτσι γιατί έχω 14 δικά μου τραγούδια, μουσική και στίχη. Ένα τραγούδι σε μουσική δική μου και ένα ανέκδοτο ποίημα του Βάρναλη που ψαχνόμαστε να το βρούμε και δεν μπορούμε να το βρούμε. Φαίνεται ότι είχε παραμείνει σε κάποια τευτέρια του Βάρναλη και δεν εκδόθηκε και αυτό πέρασε από στόμα στόμα, το έχει μεγάλη... Ναι, βέβαια. Ελένα μου μάθαινε ένα ποίημα, πατέρα μου, το θυμάμαι τώρα που έτσι έλεγε ένα ποίημα περί του Βάρναλη και μου είχε αποτυπωθεί στον εγκέφαλο έτσι όλο, έτσι. Φοβερό, συγκλονιστικό. Και πάντα φιλοξενούμε στα συμπή μας και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άγνωστο και αξίζει να τον αναφέρω εδώ πέρα. Είναι ο Γιώργος ο Πετρόπουλος με το ψευδώνυμο ο Γέρος. Αυτό το παιδί είναι ένα εκπληκτικό παιδί με ένα φοβερό ήθος και αξίζει να τον παρακολουθήσει κάποιος στο YouTube. Το τι γράφει μουσική και στίχους με απλότητα, με φοβερό σεβασμό προς τα ρεμπέτικα και γράφει νέα τραγούδια. Με αποτέλεσμα που έλεγα, αφού ρε παιδί μου, πάντα αφήνω μια θέση για έναν άνθρωπο, ο Γιώργος τώρα θα μπει. Τέλεια. Ο Γέρος, ο λεγόμενος. Τέλεια. Οι ψαγμένοι του ρεμπέτη που το γνωρίζουμε. Γιάννη Τσιατή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα όταν βγει με το καλό το βιβλίο. Θα μας κάνεις... Συγγνώμη για τη λογόρια. Έτσι, όχι, μου, όχι, όχι, τι είναι αυτό, αλίμονο. Μου κάνει νόημα και η γυναίκα, ρε παιδί μου, μου λέει, άσου να... Συγγνώμη. Αλίμονο, τίποτα. Απλά την επόμενη φορά θα θέλουμε να έρθεις εδώ κοντά μας. Το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμά σου, αλλά από κοντά η επαφή είναι διαφορετική πάντα, να το ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και κλείνουμε με την Κοκκινιά, την οποία ερμηνεύει ο Αντώνης Ξεντάρης. Ευχαριστώ πολύ, τιμή μου και τα σέβη μου. Τιμή δική μας, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά.